Άγρια καταδίωξη στη Σύμη ενός Τούρκου διακινητή από δυνάμεις του λιμενικού έλαβε χώρα. Όταν επιχείρησαν να σταματήσουν το σκάφος του, αυτός προσπάθησε να τους εμβολήσει. Αφότου οι μετανάστες αποβιβάστηκαν στον Πανορμήτη, ο διακινητής επιχείρησε να επιστρέψει στην Τουρκία με τους άνδρες του λιμενικού να ξεκινούν καταδίωξη. Ο δράστης δεν σταμάτησε όταν του έκαναν ηχητικά και φωτεινά σήματα, ενώ μάλιστα έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές σε ένα από τα ελληνικά σκάφη στην προσπάθειά του να τα εμβολήσει. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, πραγματοποιήθηκαν δύο προειδοποιητικές βολές και έπειτα δύο στοχευμένες βολές στη μηχανή του τουρκικού δουλεμπορικού, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος. Το ταχύπλοο σκάφος βυθίστηκε. Παράλληλα, διενεργήθηκαν έρευνες από την ξηρά στην περιοχή από στελέχη της λιμενικής αρχής, όπου εντοπίστηκαν 21 αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν στη λιμενική αρχή της Σύμης. Οι αλλοδαποί είχαν κινήσει από το Μποσμπορούν της Τουρκίας και είχαν καταβάλει το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ έκαστος για τη μεταφορά τους στη Σύμη.